Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Magic Box του Μαΐου, το αγγλικό συνδρομητικό κουτί, όπου είναι και το πιο οικονομικό που έρχεται στην Ελλάδα με μόλις 20 ευρώ, σύντα μεταφορικά μέσα. Να πούμε ότι ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το Pop in a Box και το Z-Box, τον The Hat Group όμιλο, και έχουμε δει και αρκετά καλά Magic Box και αρκετά κακά. Τελευταία εδώ και κάποια κουτιά έχει αλλάξει και το σχέδιό του από το κλασικό μπλε που είχε γίνει μαύρο και το καινούριο logo αυτό το G. Για το geek λογικά είναι αυτό το G. Πάρα πολύ ωραία, μπορούμε νομίζω να τα ανοίξουμε κατευθείαν. Σχετικά βαρύ φαίνεται σήμερα, οπότε λογικά θα έχουμε και τίποτα γυάλινο μέσα για να έχει τόσο βάρος. Ή βιβλία, θα έχουμε πάλι κανένα δύο βιβλία, ξέρω εγώ, να προσθέτουν βάρος. Πάμε αμέσως να το ανοίξουμε. Ξεκινάμε ωραία με αντικείμενο αγαπημένη θεματολογία. Έχουμε το μεγάλο Air Plus. Ας ξεκινήσουμε βασικά με την μπλούζα και μετά ας δούμε το αντικείμενο αγαπημένη θεματολογία, όπως είπα. Noob Killer, μάλιστα. Εδώ η μπλούζα παραπέμπει σε πιο gamers, ας πούμε. Noob Killer, και αυτός είναι πιο gamer όρος, ας πούμε. Εδώ Noob Killer σκοτώνει τους νουμπάδες. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι με λίγο, εντάξει, τάμπες του δεν είναι και πάρα πολύ καλές. Αλλά να σε κάνω gaming live stream άμα κάνουμε, αν τα φορούσαμε αυτή την μπλούζα. Αν και εντάξει, δεν νομίζω κατά πόσο μπορώ να μπω εγώ στους Noob Killer, πιο πολύ στους Noob θα μπαίνα, γιατί δεν το έχω τόσο πολύ με τα games, ειδικά τα online. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε να συνεχίσουμε να πούμε το αντικείμενο που είπαμε αγαπημένη θεματολογία. Έχουμε Black Panther, έχουμε την κάρτα του My Geek Box, η οποία κάρτα του πάντα μας λέει τι έχει μέσα και τα σχετικά. Αν γεννήσω, τα δούμε. Και εδώ μας λέει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το σχέδιο λογικά είναι και από κάποιον fan, γιατί πάνω μας έχει και το όνομά του. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Έχουμε εδώ αυτό που να παραπέμπει, έχει κάτι ρομπότ αυτά. Θα σε γελάσω τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο αντικείμενο να ξεκινήσουμε να πούμε. Το οποίο το βλέπω και λίγο γεμάτο το κουτί μας. Και κάποια ακόμα αντικείμενα που έχω δει έτσι φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Εδώ έχουμε πορτοφόλι Black Panther. Πώς είχαμε δει το πορτοφόλι με τον Hulk την άλλη φορά. Το Thor Ragnarok βασικά, εδώ είναι Black Panther. Και αυτό από την Euromic, η ίδια εταιρεία που είχε έρθει την άλλη φορά το πορτοφόλι. Πάρα πολύ ωραίο wallet και μπορούμε να τα ανοίξουμε νομίζω να δούμε τι παίζει μέσα. Πίσω είναι μαύρο, μπροστά μόνο έχουμε το logo, το κεφάλι του Black Panther με τη μάσκα του. Ωραίο, αυτό είναι σταμπαρισμένο. Λέει, μας γράφει και Made in Wakanda, ξέρω εγώ, Black Panther. Πάρα πολύ ωραίο. Μέσα μας λέει Marvel, μας έχει ένα logo πάλι έτσι με στη γραμματοσειρά Black Panther. Πάρα πολύ ωραίο. License πρωτοφολάκι εννοείται. Και μέσα τι θα έχουμε. Και μέσα έχουμε, εντάξει, διάφορες θήκες. Και εδώ πάνω το, και πάλι ας πούμε το logo, ας πούμε, με την περικεφαλαία του Black Panther. Πάρα πολύ ωραίο πορτοφολάκι. Καλά, ξεκινάμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα ποτήρι. Α, το οποίο ποτήρι είναι Star Wars και είναι ο Kylo Ren, ο οποίος αλλάζει και χρώμα με το κρύο νερό. Αυτό το ποτήρι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Kylo Ren. Εδώ πρέπει να είναι και γίνει στη φάση που είχε βρεθεί λίγο με τη Rey από το πρώτο, από το Force Awakens. Εκεί και μονομαχήσαν λίγο. Πρέπει να είναι περίπου εκεί αυτή η σκηνή. Πάρα πολύ ωραίο ποτήρι. Ναι, και αν βάζει κρύο νερό, λογικά θα παίρνει χρώμα. Δεν ξέρω αν αλλάζει το πίσω. Τώρα δεν έχουμε και κανένα να το δοκιμάσουμε. Θα δούμε. Μεγάλο ποτήρι. Είναι ο Kylo Ren άσπρος. Όταν βάζει κρύο νερό, λογικά γίνεται έτσι μαύρο με κόκκινο το σπαθί του. Και πίσω έχουμε το σήμα του First Order. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποτηράκι. Και βάρη έτσι, καλό γυαλί και χοντρό. Αρκετά βάρη. Συνεχίζουμε. Έχουμε δύο blind box, ας πούμε, και τα δύο είναι τη Funko. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε Pin Size Heroes από Φύλακες του Γαλαξία Vol. 2. Για να δούμε εδώ ποιον θα τύχουμε. Έχουμε διάφορες περίεργες σπανιότητες. Όχι, όλα είναι προς 12. Α, όχι, το Ego, ο Taserface και εδώ και αυτή η γυναίκα ποια να είναι τώρα. Τώρα δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, αυτή είναι ένα προς 24. Α, και η Mantis είναι ένα προς 24. Έχουμε ένα προς 8. Όχι, όχι, έχουμε αρκετές σπανιότητες. Άκυρο, έχουμε αρκετές σπανιότητες. Οπότε πάμε να δούμε εμείς ποιον θα τύχουμε. Αγαπημένο αντικείμενο της Funko. Τι έχουμε, ο Star-Lord. Εντάξει, αγαπημένο Star-Lord και είναι από τα πιο common. Είναι 1 προς 8. Αλλά δεν πειράζει, είναι ο Star-Lord και είναι πάρα πολύ ωραίος. Τα pin size γύρω, πόσο μικρούρια είναι. Εντάξει εδώ και βγήκαν, έχουν έρθει και στην Ελλάδα νομίζω αυτά. Και βγαίνουν λίγο τσιμπημένα. Στην ουσία αυτό θυμίζει αρκετά τον Dorps. Απλά είναι πιο μικρό από τον Dorps. Αλλά το στήσιμο του και αυτά είναι ίδιο με τον Dorps. Απλά είναι αρκετά πιο μικρά. Και δεν έχουν ακριβώς τη φάτσα τον τώρα, λίγο διαφορετική φάτσα. Πάρα πολύ ωραίος. Και μικρούλης. Εντάξει, εδώ μετά μας έχει μέσα ένα χαρτί, ας πούμε, για να τικάρεις αυτά που έχει τύχει. Ποτέ δεν έχουμε βγάλει κάποιο πολύ σπάνιο από αυτά. Δυστυχώς.
Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο αντικείμενο που πάλι είναι έτσι ένα τέτοιο είδος collectible. Άιντε ρε, και εδώ πρέπει να είναι από το Pac-Man. Ναι, είναι από το Pac-Man. Έχουμε ξαναδεί τέτοιο και νομίζω σε Magic Box πάλι. Αυτά είναι τα Mr. Minis, τα οποία αυτή τη φορά είναι από την έκδοση του Pac-Man, από την κατηγορία αυτή μάλλον, έτσι όπως το βλέπω. Την άλλη φορά είχαμε βγάλει από εδώ τον Mega Man. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε σπανιότητες. Όχι, νομίζω εδώ δεν έχουμε σπανιότητες. Απλά εδώ θα τύχουμε κάποιο από το Pac-Man. Ελπίζω να τύχουμε τον ίδιο τον Pac-Man ή έστω την κυρία Pac-Man. Αλλά και ένα φαντασματάκι πλάκα θα έχει. Και αυτό μπορεί να διακοσμήσει και το background στη φάση που έχω πάνω τα Mystery Minis. Μ' άρεσε έτσι και έρχεται και σε στυλ ηλεκτρονικού. Το κουτάκι του έτσι όπως είναι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ανοίγει από κάτω. Και είναι και μέσα κλειστά. Τι μεγαλούτσικο, ένα φαντασματάκι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι φαντασματάκι όπως πιάνω κάτω. Πρέπει να έχει όπως είναι το φαντασματάκι. Ναι, πρέπει να είναι φαντασματάκι. Ναι, 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 είναι φαντασματάκι. Ω, ωραίο. Όμορφο, όμορφο, αρκετά όμορφο. Ρώτησα τώρα, δεν θυμάμαι τα ονόματα των φαντασμάτων. Πες να μας το γραφεί. Όχι. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ένα ρόζ φαντασματάκι. Δεν θυμάμαι τώρα όμως τα ονόματα του δυστυχώς. Και αυτό βγαίνει και λίγο μεγαλούτσικο, οπότε πες να μην χωρέσει και μαζί με τα άλλα Mystery Minis. Θα δούμε. Δίπλα στο Mega Man θα μπει που είναι από την ίδια σειρά του ηλεκτρονικού. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι, ωραίο κουτάκι αυτή τη φορά με αρκετά αντικείμενα και αγαπημένα. Νομίζω τελείωσαν αυτά ήταν τα αντικείμενα μας σε αυτό το κουτί. Να το εκτιμήσουμε μια στα γρήγορα. Εντάξει, το μπλουζάκι, ένα απλό φανελάκι με πιο light στάμπα, α πούμε, όχι και την καλύτερη ποιότητα στάμπα, κάπου στα 10, το πολύ 15 ευρώ να βγει. Εδώ το πορτοφολάκι μας το οποίο είναι ελάχιστο πορτοφόλι και ωραίο, ξέρω εγώ, 10 και αυτό 10 με 15, εντάξει, 2 πάνω, 2 κάτω περίπου εκεί μπορείς να το πεις. Μετά τα Mystery Minis στην Ελλάδα έχουν βγει κάπου στα 7 με 8 ευρώ και τα Pin Size χείρο το ίδιο. Άντε αυτά να είναι κάπου στα 6 ευρώ, κάνα ευρώ κάτω γιατί είναι έτσι και μικρούλια αυτά. Αλλά επειδή είναι ένα αντικείμενο της Fango και είναι blind box ή blind box, είναι αρκετά τσιμπημένα. Α, και το ποτήρι. Το ποτήρι αυτό είναι για τις Παλαντών, οπότε και αυτό το ποτήρι κάνα δεκάρικο. Άντε και βάλε 2 πάνω, 2 κάτω. Όχι, όχι, ωραίο κουτάκι, γεμάτο κουτάκι με 5 αντικείμενα μαζί με την μπλούζα και τα 2 είναι collectible και από αγαπημένες θεματολογίες, έτσι Star Wars, Marvel. Και Pac-Man γιατί όχι, απλά η μπλούζα είναι λίγο gamer. Αφού είναι το κουτάκι μας παιδιά, δείτε το κι εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Εμένα μου άρεσε αρκετά, μπορώ να πω ότι το Magic Box έχει αρχίσει να ξαναπαίρνει τα πάνω του, γιατί έχουμε δει και πολύ άσχημα Magic Box. Έχουμε δει όμως και καλύτερα Magic Box, αυτό ήταν μέτριο. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, ξερομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.